Ξεκινά σήμερα ένα τριήμερο εκδηλώσεων που φέτος έχει τη τιμή να φιλοξενεί ο Ολογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάουσας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και το Δήμο Νάουσας και το οποίο είναι αφιερωμένο στη 200η επέτειο από το ολοκαύτωμα της ηρωικής μας πόλης. Σύλλογοι από όλες τις βλαχόφωνες περιοχές της Ελλάδας θα φτάσουν εδώ με σκοπό να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί τις ρίζες και τις παραδόσεις μας. Σας καλωσορίζω στην ενακτήρια εκδήλωση του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, τη Δημοτική Αρχή της Πόλης, την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επιβεβαιώνοντας έτσι και τη θερμή απήχηση που έχει το αντάμωμα στη κοινή γνώμη και στη στήριξη της πολιτείας στις εκδηλώσεις μας. Πολύπλευρη και πολυθεματική η συμβολή στην απόψινή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν λαϊκά δρόμενα, ήθη και έθιμα από τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Νάουσας, ιδιαίτερη χωρή της Νάουσας από τον Όμιλο Γενίτσαρη και Μπούλες, καθώς και χωρή της Νάουσας από το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας. Με πολύ χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στην ιστορική και αγιοτόκο πόλη της Νάουσας. Μία πόλη που όλοι γνωρίζετε ότι έδωσε τον αγώνα της για την ελευθερία το 1822, άσχετο αν απέτυχε εκείνη η προσπάθεια, αλλά μας παρέδωσε τόσους ήρωες, αλλά και τόσους αγίους. Χαίρομαι που ήρθατε για να τιμήσουμε όλοι μαζί τα 200 χρόνια από τους αγώνες και από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το σύλλογό μας να φιλοξενεί το Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, το οποίο είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Θέλοντας να τιμήσουμε σαν σύλλογο την επέτειο αυτή, προτείναμε στον Δήμαρχο κύριο Καρανικόλα και στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων κύριο Μαγειρία να συνδιοργανώσουμε το αντάμωμα στην Άουσα. Η απάντησή τους φυσικά θετική. Και να που σήμερα εδώ βρισκόμαστε όλοι μαζί στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Από την αρχή της διοίκησής μας αντιληφθήκαμε και φυσικά όλοι οι Νάουσαίοι μας αντιληφθήκαμε πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονιά για την Άουσα. Πόσο σημαντικό είναι 200 χρόνια μετά να θυμόμαστε, να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της πόλης και του Δήμου μας και να θυμόμαστε τους αγώνες που έδωσαν οι πρόγονοι μας στα χώματα αυτά. Έτσι, σκεφτείτε ότι και μετά την περίοδο του κορονοϊού που ήμασταν κλεισμένοι στις εστίες μας, ξεκίνησε μία σειρά εκδηλώσεων. Τότε θυμάμαι στο σχεδιασμό που κάναμε, καλέσαμε τους συλλόγους να συνδράμουν, να βοηθήσουν με εκπαιδευτικές, με πολιτιστικές, με ιστορικές δράσεις και εκδηλώσεις. Τι πιο φυσικό θα μου πείτε, ο πάντα δραστήριος και δημιουργικός σύλλογος και η αγαπημένη πρόεδρος του Ιατροδούλα Τζιμουλίου να σκεφτούν και οι ίδιοι πώς μπορούν και εμείς, ως και, μάλλον συγγνώμη, και εσείς ως σύλλογος Βλάχων να τιμήσετε την μνήμη των προγόνων μας. Σαν παιδί οικογένειας που ο πατέρας μου είναι Βλάχος και που η γιαγιά μου Ελένη πέθανε με το βλάχικο το μαντήλι στο κεφάλι, νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί όλα αυτά τα χρόνια άκουγα και από τον πατέρα μου και ήθελα κι εγώ όσο τίποτα άλλο να βρεθώ σε ένα αντάμωμα Βλάχων.